Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Καλεσμένος στο Web TV της onlarisa.gr είναι σήμερα ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό Λάρισα Νέα Αρχή της υποψηφίας δημάρχου Λάρισας Ρένας Καραλαριώτου, ο γνωστός λαρισαίος εκπαιδευτικός Σάκης Γκουτζέλας. Σάκη, καλώς όρισες. Χρόνια. Είσαι χρόνια στην εκπαίδευση, χρόνια επίσης συνδικαλιστής. Αυτή τη φορά αποφάσισες να εκτεθείς στα κοινά ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην πόλη όπου ζεις και εργάζεσαι. Γιατί πήρες αυτή την απόφαση? Μετά από τόσο καιρό στο κομμάτι της εκπαίδευσης με μια συνδικαλιστική ιδιότητα, αποφάσισα να εκτεθώ με ένα νέο άνθρωπο που έχει εμπειρία και γνώση, την πρώην περιφερειάρχη υποψήφια δήμαρχο, τη Ρένα την Καραλαριώτου, η οποία έχει σεβασμό για τους συνεργάτες της, κάνα μια νέα ομάδα, διακατέχεται από ήθος και ακεραιότητα και με την εμπειρία και τη γνώση της νομίζω ότι μπορεί να κάνει μια νέα αρχή για τη Λάρισα. Είναι σαφές ότι η τεράστια γνώση που έχει των θεμάτων της εκπαίδευσης στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή θέτει για σένα ως δημοτικό σύμβουλο σε προτεραιότητα τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Πώς έχει η κατάσταση στην πόλη σε αυτόν τον τομέα και τι πιστεύεις ότι πρέπει να γίνει τα επόμενα 5 χρόνια? Από ό,τι ξέρεις, επειδή είσαι στο κομμάτι, το εκπαιδευτικό κομμάτι, πολλά χρόνια, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο σχολείο. Η πόλη της Λάρισας είναι από τους μεγαλύτερους νομούς και σαν πόλη από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Ελλάδα, με πολλά προβλήματα και τώρα τελευταία με τις συγχωνεύσεις και με τα προβλήματα τα οικονομικά και των εκπαιδευτικών αποσπάσεων και μεταθέσεων γίνονται πάρα πολλά. Ένα μεγάλο κομμάτι πάλι το οποίο υπάρχει με τη Λάρισα είναι τα παλιά κτίρια, τα σχολεία. Λοιπόν, υπάρχουν σχολεία τα οποία είναι κοτέτσια. Θα πρέπει, καθίσαμε 5-6 άνθρωποι μαζί, μια νέα ομάδα, να βρούμε χώρους για να πραγματοποιήσουμε καινούργιες εγκαταστάσεις, νέα σχολεία, νέα νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς που είναι σε ακατάλληλους χώρους για παιδιά. Όλα αυτά θα αντικατασταθούν με πόρους όμως από ποιον τομέα, καθώς υπάρχει τεράστια μείωση στη χρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γι' αυτό αναφέρθηκα πριν στο όνομα της υποψηφίας Δημάρχου Τρίνας Καλαριώτου, η οποία σαν αντιπεριφερειάρχης την τελευταία τετραετία απέδειξε ότι είχε τη μεγαλύτερη απορροφητικότητα ΕΣΠΑ, παρόλο που είχε μείωση 65% και ο Δήμος και η Περιφέρεια, έχουν γίνει αρκετά έργα γιατί αγωνιστήκαν σκληρά και φέραν σε πράξη πάρα πολλά προγράμματα. Έτσι και με το Δήμο πιστεύω ότι μια ομάδα νέων ανθρώπων μαζί με τη Ρένα θα μπορέσουν να καταφέρουν πολλά πράγματα. Και κάτι τελευταίο, Σάκη. Τελειώνει η προεκλογική περίοδος. Είμαστε ελάχιστα πριν ανοίξουν οι κάλπες. Ποια είναι τα μηνύματα που παίρνετε και εσύ και οι συνυποψήφοι σου από τον κόσμο στις περιοδίες που είναι συνεχείς? Αισιοδοξούμε για το βράδυ της Κυριακής. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Βασικό μας μήνυμα μένιο είναι ότι στη Λάρισα, σε αυτές τις εκλογές, με τη νέα αρχή, πρωταγωνιστής θα είναι ο πολίτης για την πόλη του. Έχουμε γυρίσει όλες τις γειτονιές και όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Έχουμε μιλήσει με τον κόσμο, καταγράψαμε τα προβλήματα και πιστεύουμε ότι από την άλλη μέρα θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα πιάσουμε δουλειά. Επαναλαμβάνω ότι με μια ομάδα νέων ανθρώπων και μαζί με την Ρένα Καραλαριώτου, αυτή τη φορά πρωταγωνιστής θα είναι ο πολίτης για την πόλη του. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σου ευχηθώ κάθε επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο και σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό και βεβαίως από την ερχόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλημέρα σας.